Νομίζω ότι πλέον είναι αντιληπτό από όλους ότι ο πρωτογενής τομέας έχει εγκαταλειφθεί τελείως στην περιφέρεια Πελοποννήσου και ότι τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στους αγρότες μας, στους παραγωγούς μας, επιδεινώνονται συνεχώς. Μπορώ να σας πω ότι από την περιοδία που έγινε χθες στην Αργολίδα διαπιστώσαμε οργή, θυμό, μεγάλη αγανάκτηση. Είδαμε παραγωγούς με πολλά στρέμματα εσπεριδοειδή να βρίσκονται πραγματικά ένα βήμα πριν από την οικονομική καταστροφή. Δεν είναι μόνο η τεράστια ζημιά που έχουν υποστεί από τον παγετό στις 25 του μηνός, 25 και 26. Έχει να κάνει με τις μεγάλες καθυστερήσεις αποζημιώσεων που τους έχουν τάξει για καταστροφές από το 2021, όπου δεν έχουν πληρωθεί ακόμα. Αυτό βέβαια δεν περιορίζεται στην Αργολίδα. Η Λακωνία έχει τεράστια προβλήματα. Ο κάμπος της Σκάλας, η περιοχή του Λεήμωνα και τα γύρω χωριά με παραγωγές από εσπυροδοειδή, κυρίως πορτοκάλια αλλά και κυπευτικά, παραγωγές που ακόμα δεν είχαν προλάβει να μαζέψουν τα πορτοκάλια, πάνω στα δέντρα, τα οποία ουσιαστικά την επόμενη μέρα θα παρουσιάσουν τεράστια προβλήματα. Θα χαλάσουν τα δέντρα, θα πικρίσουν τα πορτοκάλια, οι άνθρωποι θα έχουν πολύ μεγάλη οικονομική καταστροφή. Και όχι μόνο για τη φετινή χρονιά, αλλά και για του χρόνου, αφού θα υποστεί βλάβη και το φυτικό κεφάλαιο. Αυτό το οποίο συμβαίνει με τους παραγωγούς μας, με αποκορύφωμα τους σταφυδοπαραγωγούς σε Μεσσηνία και Κορινθία, δεν έχει προηγούμενο. Οι εξαγγελίες, οι ψεύτικες εξαγγελίες, αποδεικνύεται ότι είναι ελπίδες οι οποίες δεν γίνονται ποτέ πραγματικότητα. Εμείς όμως δεν ασχολούμαστε μόνο με την αδιαφορία που έχει να κάνει με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εμείς θέλουμε να εστιάσουμε στην έλλειψη σχεδιασμού, δράσεων, πολιτικών σε ό,τι έχει να κάνει με την Περιφερειακή Αρχή του κυρίου Νίκα, όπου δυστυχώς τα 2,5 χρόνια που έχει αναλάβει δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα, ούτε για τη μείωση του κόστους παραγωγής σε επίπεδο διεκδίκησης, ούτε κυρίως για δράσεις οι οποίες θα έπρεπε να αναδεικνύουν τα προϊόντα μας τα τοπικά. Κυρίως το 2020 και το 2021, όπου η πανδημία έπληξε ανεπανόρθωτα την εμπορία και όχι μόνο την παραγωγή, θα έπρεπε, αν ο ίδιος δεν είχε ιδέες, ας αντέγραφε καλές πρακτικές άλλων περιφερειών της χώρας, όπως είναι η Κεντρική Μακεδονία και η Κρήτη, όπου αυτές οι δύο περιφέρειες και άλλες περιφέρειες φυσικά, ακόμα και η Δυτική Ελλάδα, φρόντισαν να συμμετέχουν σε μεγάλα γεγονότα είτε της Ευρώπης είτε των Βαλκανίων, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το γεγονός το οποίο έγινε στο Βουκουρέστι πριν από λίγους μήνες, όπου υπήρχαν δράσεις προώθησης μόνο ελληνικών προϊόντων. Η περιφέρεια Πελοποννήσου ήταν απούσα. Τι να πούμε όμως για μια περιφέρεια η οποία ήταν απούσα από το μεγαλύτερο διεθνές γεγονός προβολής προϊόντων, την έκθεση η οποία έγινε το 2021, την Ανούγκα, την έκθεση η οποία έγινε στη Γερμανία. Η περιφέρεια Πελοποννήσου σε αυτή την έκθεση ήταν πάντα πρωταγωνίστρια. Ξέρετε πόσοι συνάδελφοι πρώην, που είναι ακόμα αντιπεριφερειάρχες και στελέχοι των άλλων περιφερειών, μου τηλεφώνησαν και με ρώτησαν πού είναι η Πελοπόννησος, γιατί είναι απούσα από όλα. Πούσα είναι από όλα, γιατί είναι απόν ο κύριος Νίκας από τα προβλήματα των πολιτών. Και κλείνω λέγοντας ότι εχθές, την ίδια ώρα που βρισκόμαστε μέσα στους παραγωγούς, μέσα στους εταιρισμούς, δίπλα στους τυποποιητές και μας έλεγαν τα προβλήματά τους, ο κύριος Νίκας θεώρησε ότι πρέπει να πάει μια επίσκεψη στην Αργολίδα, εκεί στα ζεστά πολυτελή θερμενόμενα γραφεία, να καθίσει και να συζητήσει με τη διοικήτρια του νοσοκομείου. Αυτά δείχνουν ότι δεν υπάρχει πραγματικά κανένα ενδιαφέρον και μια σκανδαλώδης πρωτοφανή αδιαφορία για ένα θεσμικό παράγοντα. Τη Δευτέρα συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Θέλω να μου πείτε αν θα συζητηθεί αυτό το θέμα, αν θα επιδιώξετε να συζητηθεί, και έχουν κατατεθεί και κάποιες επερωτήσεις βέβαια. Φυσικά και είναι θετικό, πάρα πολλοί συνάδελφοι έχουν ήδη στείλει έγγραφο προς το Προεδρείο για να γίνει η συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης. Η παράταξή μας και ο κεφαλής μας, ο κύριος Στατούλης, το ζήτησε από την πρώτη στιγμή. Θεωρώ ότι είναι δεδομένο ότι θα συζητηθεί. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο κύριος Νίκας θα μεθοδεύσει πάλι
κάτι για να μην γίνει συζήτηση αυτού του θέματος. Εδώ και τώρα πρέπει το Περιφερειακό Συμβούλιο να πάρει απόφαση και η απόφαση είναι μία. Δεν χρειάζονται εδώ πολλές κουβέντες που έχουμε φτάσει. Άμεση καταβολή χρηματοδοτήσεων μέσω ΟΣΔΕ στους παραγωγούς που έχουν υποστεί ζημιές. Οι θερμοκρασίες έχουν καταγραφεί, υπάρχουν. Από αυτές τις θερμοκρασίες δικαιούνται αποζημιώσεις. Να μην αρχίσουμε να μπούμε στα γρανάζια της γραφειοκρατίας με καταμετρήσεις, καταγραφές, ανακοινώσεις και φτάσουμε το καλοκαίρι και δεν έχουν αποζημιωθεί. Κάποιος όμως δεν πρέπει να απολογηθεί για αυτά τα μεγάλα ψέματα των εξαγγελιών για τον παγετό και το καύσωνα του 21, όπου ακόμα δεν έχουν αποζημιωθεί οι παραγωγοί. Κάποιος δεν πρέπει να δώσει εξηγήσεις, δεν πρέπει να καταλογιστούν ευθύνες. Δεν νομίζω να φτάσουμε στο σημείο να ακούσουμε πάλι κανένα συγγνώμη και να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Νομίζω πως εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα και επαναλαμβάνω, μεταφέρω την οργή και την αγανάκτηση των αγροτών μας, πέρα από κόμματα, πέρα από χρώματα, πέρα από παρατάξεις, ενώνουν τη φωνή τους για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα πράγματα. Και βέβαια με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αναμένουμε να δούμε εάν ο κύριος Νίκας θα επανορθώσει το ολέθριο σφάλμα που έχει κάνει σε ό,τι αφορά τους σταφυδοπαραγωγούς, όπου βρίσκεται απέναντι μόνος του από όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και πολύ σημαντικούς θεσμικούς φορείς της Πελοποννήσου για αυτό το οποίο γίνεται. Τους έταξαν ότι θα δικαιωθούν σε ό,τι αφορά την απόσυρση και την αποζημίωση και μέχρι ακόμα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.